Η Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά την ανάλυση της Κυριακής Προσευχής, του Πάτερ ημών δηλαδή, και είπαμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μπορεί ο άνθρωπος να επικαλείται τον Θεό Πατέραν του και να αγιάζεται το όνομα του Θεού με την Αγία Ζωή του ανθρώπου. Και συνεχίζουμε πιο κάτω. Λέει λοιπόν η προσευχή, «Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Παρακαλούμε τον Θεό να έρθει η βασιλεία Του. Και όταν λέμε βέβαια να έρθει η βασιλεία του Θεού, πού εννοούμε να έρθει η βασιλεία του Θεού? Ο Χριστός μας είπε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Και άρα εκεί που πρέπει να έρθει πρώτα είναι μέσα μας. Διότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα και ασχολούμαστε με το να φέρουμε τη βασιλεία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, τότε ασχολούμαστε με ουτοπίες, διότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ο κόσμος αυτός όλος ο κόσμος της βασιλείας του Θεού. Αυτό θα γίνει μετά την Ανάσταση των νεκρών, μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά όσπου είμαστε εμείς σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχει ελευθερία του ανθρώπου. Ο κάθε ένας κινείται ελεύθερα, κινείται μέσα στην προσωπικότητά του, στην ελευθερία του, και έχει το δικαίωμα να εκλέξει το αγαθό ή το κακό. Έχει το δικαίωμα να πράξει αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος. Να απορρίψει ή να δεχθεί τον Θεό στη ζωή του. Και δεν πρέπει να ζούμε με ουτοπίες, γιατί ξέρετε υπάρχει αυτή έτσι, η μεσιανική ουτοπία η λεγόμενη, η οποία καλλιεργείται καμιά φορά και μέσα στους κύκλους της Εκκλησίας, στους κύκλους των θρησκευτικών ανθρώπων, που νομίζουμε ότι θα γίνει ξέρω εγώ, η κοινωνία καλή εάν εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο, και αγωνιζόμαστε όλοι να κάνουμε μια κοινωνία καλή και μια πατρίδα καλή. Μας το λέγανε και τα τραγούδια του κατηχητικού κάποτε αυτά τα πράγματα, να φτιάξουμε μια κοινωνία καλή και έναν κόσμο καλό. Βέβαια ευχής έργων είναι και θα ήταν εάν έφταναν οι άνθρωποι όλοι στο να τηρήσουν το θέλημα του Θεού και να τηρήσουν τα λόγια του Ευαγγελίου, και έτσι όλος ο κόσμος πλέον να ήταν, ας πούμε, κάτω από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Όμως αυτό δεν θα γίνει ποτέ, δεν πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτές τις ουτοπίες και να καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από μέσα μας. Όταν εμείς γίνομαι φορείς της Βασιλείας του Θεού, όταν εμείς, η καρδία μας, ο κόσμος μας, το είναι μας, γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, τότε αγιάζουμε ένα κομμάτι από τον κόσμο. Και μετά με τις δικές μας, ό,τι μπορούμε εμείς, αν βοηθήσουμε και κάποιον άλλον, ακόμα ένας γίνεται έτσι, και άλλος και άλλος, και έτσι γίνονται άνθρωποι φορείς της Βασιλείας του Θεού. Διαφορετικά είναι αυτό που είπαμε και άλλες φορές, ότι μπορούμε να πούμε τότε ότι εδώ και 2000 χρόνια το έργο του Χριστού δεν επετεύχθη. Πώς, αφού προσευχόμαστε να έρθει η Βασιλεία του Θεού, έχει 2000 χρόνια που ο Χριστός μας παρέδωσε την προσευχή αυτή. Προσευχήθηκε ο ίδιος, προσεύχονταν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, οι Πάντες. Προσεύχονται η Εκκλησία,
να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και δεν ήρθε. Έχει 2.000 χρόνια που ο κόσμος, η κοινωνία κυλίεται στα ίδια πράγματα και μπορώ να πάω ακόμα και χειρότερα. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και η ίδια η Αποκάλυψη, στο ίδιο το Ευαγγέλιο μας μιλά ότι όσπου πλησιάζουμε προς το τέλος τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Άρα δηλαδή δεν έχουμε προοπτική βελτιώσεως των ανθρωπίνων συνθήκων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Άρα πού πάει η Βασιλεία του Θεού? Τότε τι προσδοκούμε να δούμε? Να δούμε αυτόν τον κόσμο να γίνεται ένας κόσμος αγγελικός, όπως λέγει το ποίημα? Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς θα αρχίσουμε από μέσα μας. Το ίδιο συμβαίνει, ξέρετε, και στη μικρή μας κοινωνία, στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας. Κάνουμε αυτό το λάθος να ψάχνουμε να κάνουμε, ας πούμε, ιδανικές συνθήκες, έτσι, πράγματα που τα οραματιζόμαστε, να είχαμε μια οικογένεια που να είναι όλα καλά μέσα, να πηγαίνουν όλα καλά, να υπάρχει ευτυχία, να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει, ξέρω εγώ, υγεία, οικονομική άνεση, ή η δουλειά μας να ήταν έτσι, ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν γίνονται έτσι όπως τα θέλουμε. Αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και απογοητευόμαστε. Και γιατί να πάμε σε αυτά, ακόμα και στη διάρκεια την Εκκλησία. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, όλοι μας, και προσδοκούμε να βρούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αυτήν την κατάσταση την ονειρική, ότι όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, να είμαστε χαμογελαστοί, να έχουμε, ξέρω εγώ, αλληλεγγύη, να είμαστε άνθρωποι χωρίς πάθη, χωρίς αδυναμίες, χωρίς ιδιοτέλειες. Και μπαίνουμε στην Εκκλησία και βλέπουμε πάθη, ιδιοτροπίες, πονηρίες, κακίες, αδυναμίες, οτιδήποτε. Και χάνουμε το θάρρος μας, απογοητευόμαστε. Και λέμε, μα δεν είναι αυτό που θέλαμε. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, έτσι προσδοκούμε. Νομίζω το λάθος έγκυται στην αφετηρία τη δική μας. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να το χωνέψουμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτοί είμαστε, εμείς οι μικροί άνθρωποι, οι ταλέποροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε όλες αυτές τις αδυναμίες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση, και πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε, να περιμένουμε να γίνουν τα γύρω μας όπως τα θέλουμε. Μην περιμένετε να γίνει η οικογένειά σας, ας πούμε, ένας τόπος ιδανικός. Όχι. Ούτε η δουλειά σας να είναι τόπος ιδανικός. Ευχής έργο είναι να είναι, αλλά δυστυχώς κατά κανόνα δεν είναι. Ή και αν είναι σήμερα, μπορεί να μην είναι αύριο. Ή μπορεί να μην είναι μεθαύριο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος που ζούμε, ο παρόν βίος, ο κόσμος αυτός που ζούμε τώρα, είναι ένας κόσμος μέσα στον οποίο καλούμαστε να αγωνιστούμε. Έχουμε έναν αγώνα, έχουμε έναν δρόμο, τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός μας το χαρακτήρισε σαν στενόν και τεθλιμμένον δρόμο. Μας χαρακτήρισε ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο θα είναι γεμάτη θλίψεις, διωγμούς, κακουχίες, ταλαιπωρίες, αποτυχίες, απογοητεύσεις, θα έχει όλα αυτά τα φαινόμενα. Και εμείς που θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, θα περιμένουμε την παρηγορία και την ελπίδα μας από τον Χριστό τον ίδιο, και θα προσδοκούμε από την χάρη του Θεού την παρηγορία. Δεν θα τρεφόμαστε με ψευδαπάτες ότι θα τα κάνουμε όλα καλά γύρω μας, αλλά θα αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα κακά, θα αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα κακά, τα υπάρχοντα θλιβερά, τα υπάρχοντα αντίθετα, κατά τρόπον πνευματικών, ο οποίος θα μας αποδώσει καρπούς πνευματικούς. Και θα προσδοκούμε τη Βασιλεία του Θεού, η οποία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ούτε σε αυτόν τον κόσμο, ούτε σε αυτόν τον αιώνα. Αυτά όλα τα ιδανικά θα έρθουν μετά, όταν ο Χριστός πλέον θα βασιλεύσει στον κόσμο και θα έρθει στην Δευτέρα Παρουσία και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τότε θα είναι η ιδανική πόλη του Θεού και ο ιδανικός κόσμος. Σε αυτόν τον αιώνα δεν υπάρχει. Λοιπόν, παρακαλούμε να έρθει η Βασιλεία του Θεού.
Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η Βασιλεία του Θεού πρέπει να έρθει μέσα μας. Και μετά λέει, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Πάει σαν συνέχεια. Δηλαδή η Βασιλεία του Θεού έρχεται εκεί όπου γίνεται το θέλημα του Θεού, όπως στον ουρανό από τις αγγελικές δυνάμεις, έτσι και στη γη. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε σε συνάρτηση με αυτά που είπα προηγουμένως. Και έχουμε μπροστά μας αυτό το μεγάλο θέμα του θελήματος του Θεού. Έτσι. Το οποίο είπαμε πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπενθυμίσουμε σήμερα. Λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Το λέμε τόσες φορές κάθε μέρα. Και όλοι μας λέμε να γίνει το θέλημα του Θεού και ό,τι θέλει ο Θεός. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι ένα. Ένα θέλημα έχει ο Θεός. Είναι απλούν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι σύνθετος ο Θεός. Ο Θεός, λέει η Γραφή, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση την αληθείας ευθύν. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή από εμάς ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας. Αυτό μόνο θέλει ο Θεός. Δηλαδή θέλει να είμαστε κοντά Του. Θέλει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του για της αγάπης. Αυτό σημαίνει η σωτηρία μας. Τώρα, αυτό το οποίο βαραίνει εμάς είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα εκλέξουμε να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Ο τρόπος εναπόκειται στον κάθε άνθρωπο ο οποίος ζει και πολιτεύεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Άλλος αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό διαμέσου του μοναχισμού. Γίνεται μοναχός. Θέλει να γίνει μοναχός. Ο ίδιος αποφασίζει και εκλέγει ότι για μένα ο δρόμος είναι ο μοναχισμός. Άλλος λέει ότι για μένα ο δρόμος είναι ο γάμος. Εκλέγει τον γάμο. Άλλος λέει για μένα ο δρόμος είναι, ξέρω εγώ να πω, να γίνω ιεραπόστολος. Γίνεται ιεραπόστολος. Άλλο λέει για μένα ο δρόμος της σωτηρίας είναι να επισκέπτομαι τους ασθενείς, τους φτωχούς. Ξέρω εγώ, ο καθένας διαλέγει έναν δρόμο, έναν τρόπο με τον οποίο θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Έχει την ελευθερία ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εκλέξει τον δικό του δρόμο. Βέβαια καλό είναι να θέτει αυτή την απόφαση του και αυτή την κρίση του και στις γνώμες των πνευματικών πατέρων να έχει και την έγκριση ώστε να μην κάνει πράγματα τα οποία είναι λάθος και περιπέσει καμιά πλάνη και αγωνίζεται μάτια. Αλλά όμως έχει την ελευθερία. Γι' αυτόν τον λόγο φέρει και την ευθύνη των πράξεών του. Διαφορετικά ο Θεός έχει ευθύνη για τις πράξεις μας. Δηλαδή εγώ παραδείγματος χάρη είμαι μοναχός. Εάν αποτύχω σαν μοναχός και δεν ήταν τα πράγματα όπως τα είπαμε προηγουμένως, θα πω τι φταίω εγώ. Ο Θεός φταίει που με έκαμε μοναχόν. Αφού με έκαμε μοναχόν ο Θεός και έτσι ήθελε να με κάνει μοναχόν, τι φταίω εγώ αν απότυχα. Εκείνος φταίει. Εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη. Ή στο γάμο ή οπουδήποτε. Ενώ δεν είναι έτσι. Εγώ φέρω ευθύνη διότι εγώ εξέλεξα τον δρόμο του μοναχισμού και φέρω ευθύνη διότι εγώ εξέλεξα τον δρόμο του γάμου. Αναλαμβάνω πάνω από την ευθύνη. Όπως όταν κάνω με ένα παιδί. Έτσι, φέρνω ένα παιδί στον κόσμο, αναλαμβάνω με την ευθύνη του παιδιού εκείνου, ανεξάρτητα από τι θα στοιχήσει για μας, έστω ακόμα και αν χρειαστεί να θυσιάσουμε την ίδια τη ζωή μας. Άρα λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Το με ποιον τρόπο θα σωθούν οι άνθρωποι, αυτό περισσότερο βαραίνει τους ανθρώπους. Αυτό το θέλημα του Θεού εκδηλώνεται με κυρίως τέσσερις τρόπους, όπως λένε οι πατέρες, η συζωή του ανθρώπου. Το οποίο, για το οποίο βέβαια φαίνεται ότι εκδηλώνεται έτσι ώστε να φανεί ότι δεν μπορεί καμία περίσταση, καμιά ενέργεια του σατανά δεν μπορεί να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου. Και λέμε, αρχίζουμε από το πρώτο. Το πρώτο θέλημα του Θεού, κατά τη διδασκαλία των πατέρων, λέγεται το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο Θεός θέλει κατευδοκία, είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Αν πάμε στην περίπτωση του ανθρώπου,
Βλέπουμε ότι το κατευδοκία θέλημα του Θεού ήταν να σωθεί ο Αδάμ ευρισκόμενος μέσα στον Παράδεισο. Έτσι τον έπλασε ο Θεός, τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο, του έδωσε εντολή και τρόπο σωτηρίας και ο Θεός πλέον του λέει, κοίταξε, θα σωθείς με αυτόν τον τρόπο. Ευρισκόμενος, εργαζόμενος και φυλάσσοντας τον Παράδεισο. Ήταν το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Δεν το εφύλαξε ο Αδάμ, δεν μπόρεσε να το φυλάξει. Έπεσε. Τρόπον τεινά, παρέβηκε το πρώτο θέλημα του Θεού, έτσι. Τι θα γίνονταν τώρα? Δεν θα υπήρχε δεύτερος τρόπος σωτηρίας? Έρχεται ο Θεός και κάνει έναν δεύτερον κύκλο θελήματος που περιλαμβάνει και τον πρώτον, ευρύτερον κύκλο. Και λέγεται το κατ' οικονομία θέλημα του Θεού. Οικονομεί ο Θεός πλέον έναν άλλον τρόπο σωτηρίας, ο οποίος είναι ο τρόπος της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, γίνεται για μας άνθρωπος, παθαίνει όλα αυτά τα οποία έπαθε, σταυρούται, ανίσταται, αναλαμβάνεται στον ουρανό, ιδρύει την Εκκλησία και κάνει πλέον αυτό το οποίο λέμε οικονομία, τη Θεία οικονομία. Έτσι ξέρουμε ότι ο μόνος άνθρωπος που ετήρησε το θέλημα του Θεού, το κατευδοκία, είναι ο Χριστός. Ως άνθρωπος ήταν αυτός ο οποίος ετήρησε απόλυτα το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Γι' αυτό είπε και ο Θεός ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Πλέον μπαίνουμε στην οικονομία. Γίνεται η οικονομία και καλούμαστε τώρα εμείς όλοι να σωθούμε δια της οικονομίας του Θείου Μυστηρίου, της ασαρκώσεως του Θεού Λόγου. Να ενταχθούμε στην Εκκλησία, να γίνουμε μέλη του Χριστού, να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού, να προχωρήσουμε, να βαδίσουμε τον δρόμο που μας έδωσε ο Χριστός και να εφαρμόσουμε πάνω μας όλα αυτά που μας παρέδωσε ο Χριστός και η Εκκλησία, ώστε να εφαρμοστεί σε μας το κατ' οικονομία θέλημα του Θεού, το οποίο μας οδηγεί στη σωτηρία μας. Παρά τα αυτά όμως, βλέπετε ότι παρόλο που υπάρχει το δεύτερο θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και έτσι παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, δεν είμαστε μέλη του Χριστού όπως έπρεπε να είμαστε, έχουμε προβλήματα πνευματικά και άρα δεν επαληθεύομαι το δεύτερο θέλημα του Θεού. Μήπως και σε αυτήν την περίπτωση ματαιώνεται το θέλημα του Θεού περί σωτηρίας μας? Όχι. Δεν είναι δυνατόν ο διάβολος να μπορέσει να καταργήσει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται τρίτον θέλημα του Θεού. Εκδηλώνεται με τρίτον τρόπο το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τη σωτηρία μας. Και λέγεται κατά παραχώρηση. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορούμε κατ' οικονομία να σωθούμε, τότε στη ζωή μας υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, οι οποίες λέμε είναι παραχώρηση Θεού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι δυσκολίες που μας συμβαίνουν, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε είμαστε ενάρετοι είτε δεν είμαστε ενάρετοι, όλες οι δυσκολίες που μας συμβαίνουν, θλίψεις, θάνατοι, αρρώστιες, περιπέτειες, αποτυχίες, πειρασμοί, δοκιμασίες, τα πάντα όλα αυτά είναι παραχωρήσεις του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα όταν ο άνθρωπος τα προσλάβει με τρόπο πνευματικό, τα αξιοποιήσει πνευματικά όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος και τα αντιμετωπίσει με υπομονή και προσευχή και δοξολογία Θεού και αφήσει τα γεγονότα να δουλέψουν μέσα στη ψυχή του, να καλλιεργήσουν την ψυχή του πνευματικά, δεν τα χρησιμοποιήσει κατά αρνητικό τρόπο γονκίζοντας και βρίζοντας και βλαστημώντας τον Θεό, αλλά αφήσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, όπως αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια ενός καλού γιατρού και αρχίζει ο γιατρός να μας κόβει, να μας ράβει, να μας πιέζει, να μας πονά, να μας τρυπά και δεν λέμε τίποτα παρόλο που πονούμε, διότι είναι η θεραπευτική αγωγή και είναι ο γιατρός που τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν αφήνουμε τη ζωή μας, πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό. Αφήνουμε τη ζωή μας όλοι στα χέρια του Χριστού, του Θεού, ο οποίος είναι ο καλός γιατρός, και για τον παραχωρήσεων αυτών όλων επεμβαίνει στην η ψυχή μας, επεμβαίνει στον τρόπο της σωτηρίας μας, της πορείας μας
και δια του καταλλήλου πνευματικού τρόπου, δια της αντιμετωπίσεως της σωστής, γίνονται όλα αυτά τα λυπηρά αιτίες σωτηρίας μας. Και έτσι αξιοποιούνται δηλαδή όλα τα θλιβερά της ζωής μας, όλες οι δοκιμασίες μας, όλες οι αποτυχίες μας, όλα τα τραύματά μας, ακόμα ξέρετε και οι αμαρτίες μας μπορούν να αξιοποιηθούν πνευματικά δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, και όλα όσα είναι ακακά αξιοποιούνται πνευματικά για την σωτηρία μας στο τρίτο θέλημα του Θεού. Εάν και εδώ ακόμα δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, και πάλι υπάρχει τρόπος για τη σωτηρία μας. Τέταρτος τρόπος που τρόπονται να εκδηλώνεται το θέλημα του Θεού είναι αυτό που λέμε κατά εγκατάληψη θέλημα του Θεού. Δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε και αφαιθήκαμε πλέον στο έλεος της κακίας μας, της μοίρας μας, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή με όλα τα έργα που κάμαμε, με όλες τις κακίες που κάμαμε, με όλη την κακή μας πρόθεση και την κακή μας ενέργεια και την κακή μας διάθεση, απομακρυνθήκαμε από τον Θεό και ήρθαν σαν αποτέλεσμα όλα τα κακά στο κεφάλι μας, γιατί εμείς φταίμε, μας εγκατέλειψε ο Θεός. Και λέει κανείς τώρα, άραγε και σε αυτήν την περίσταση υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να απελπιστεί, να απογνωστεί για τη σωτηρία του? Όχι. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα. Κάποιος ας πούμε ότι πέφτει σε τόση μεγάλη διαστροφή ψυχική κακή, ή τέλος πάντων για τον άρθρο του λόγο, και αρχίζει και κάνει κακουργήματα. Σκοτώνει, ληστεύει, κλέβει, γίνεται δολοφόνος ολκής, τέλος πάντων κάνει τα πιο φοβερά εγκλήματα του κόσμου. Όποια κακία και όποιον έγκλημα και όποια διαστροφή είναι μέσα, και τα κάνει κατά κόρον όσο κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο. Και κάνοντας όλα αυτά, οπωσδήποτε κάποια στιγμή συλλαμβάνεται και αρχίζει να υφίσταται τις συνέπειες των κακών του πράξεων. Αυτός ο άνθρωπος, και για αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει περίπτωση απελπισίας? Δηλαδή πρέπει να πει ο άνθρωπος αυτός ότι κοίταξε, ό,τι έκαμα βρίσκω, καλά να πάθω, με βρήκαν τα κακά μου, άρα δεν έχω ελπίδα σωτηρίας? Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχθούμε. Ναι μεν θεωρείται μια εγκατάληψη από τον Θεό, μάλλον όχι εγκατάληψη από τον Θεό, αλλά εγκατάληψη δική μας του Θεού, και όσα πάθαμε τα πάθαμε εξαιτίας του κεφαλιού μας, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει το χάος που βρίσκεται μέσα, να το αξιοποιήσει πνευματικά με υπομονή και προσευχή, και ελπίζοντας ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και τον τρόπο να τον σώσει, όχι να τον σώσει σε αυτήν τη ζωή, δηλαδή να πει ότι ξέρεις, ελίστεψα 10 εκατομμύρια λίρες και τα χρωστώ τώρα και ο Θεός θα μου βρει τρόπο να ξεπληρώσω το χρέος μου. Όχι, μπορεί να μην σου βρει τρόπο να ξεπληρώσει το χρέος σου και να μείνει στη φυλακή επάπειρον, ως που ζεις. Ή ακόμα να σε πάρουν να σε εκτελέσουν, αν υπήρχε θανατική, ξέρω εγώ, ποινή για τα κακά που έκαμες. Μπορούσε να σε πάνε να σε εκτελέσουν, ή να σε σκοτώσει κάποιος άλλος, ή να πάθεις χίλια δυο κακά και να μην λύθουν τα κακά σου. Όμως το πρόβλημα δεν είναι επίγειον, δεν είναι τώρα να λυθεί αυτή η ιστορία που έχεις και να βγεις από τη φυλακή πληρώνοντας κάποιος άγγελος, ξέρω εγώ, από μηχανής Θεός, τις υποθέσεις σου και τις δυσκολίες σου. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η λύση των βιωτικών προβλημάτων, αλλά είναι η λύση του όντως προβλήματος, που είναι η σωτηρία σου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι να βρεις τον Θεό μέσα σου. Και γι' αυτό είναι το πρόβλημα ομιλεί ο Θεός και ασχολείται ας πούμε με το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία. Τα υπόλοιπα είναι βιωτικά πράγματα. Εάν μπορούν να λυθούν, καλώς. Μπορεί να μην μπορούν να λυθούν. Μήπως οι Άγιοι οι οποίοι φυλακίζονταν και σκοτώνονταν και μαρτυρούσαν, τους έκαναν και εμάς στη φυλακή, τους μάρτυρες, μήπως για αυτούς όλους ελύνεται το πρόβλημα τους?
Όχι, δεν είναι λύνετο. Τους εδίμευαν την περιουσία τους, σκόρπιζαν την περιουσία τους, τους έκαναν δούλους, τους πουλούσαν, τους σκότωναν, τους έκαναν τα πάντα και ο Θεός δεν επενέβαινε να τους σώσει. Τους άφηνε εκεί. Να γίνονται από πλούσιοι φτωχοί, να γίνονται δούλοι από ελεύθεροι, να γίνονται σκλάβοι, να παθαίνουν χίλια κακά, να διασκορπίζεται η οικογένειά τους. Να ακροτηριάζονται οι άνθρωποι, να τους κόβουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, να τους βγάζουν τα μάτια τους, να τους κάνουν χίλια δυο μαρτύρια. Δεν επενεβαίνει ο Θεός να τους γλιτώσει από τα μαρτύρια. Γιατί δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν άλλο. Το πρόβλημα ήταν η παρουσία του Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Για αυτό το πρόβλημα έγινε ο Θεός άνθρωπος. Και όχι για να λύσει τα βιωτικά καθημερινά προβλήματα, τα οποία βέβαια είναι προβλήματα, αλλά δεν είναι το όντως πρόβλημα. Είναι μετά από το πραγματικό πρόβλημα. Λοιπόν, και σε αυτήν την περίπτωση που είπαμε προηγουμένως, ο Θεός μπορεί να λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου και της παρουσίας του. Σε αυτήν την κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι έχοντας αυτά όλα τα ανοίγματα μπροστά μας και βλέποντας ότι δεν μπορεί τίποτα να εμποδίσει το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, άρα λοιπόν πραγματικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ούτε πραγματικό αδιέξοδο υπάρχει. Παντού υπάρχει η λύση, η οποία λύση είναι ο Θεός. Φτάνει να ξέρουμε πού είναι η ουσία του προβλήματός μας και να αξιοποιήσουμε συνεχεία και ποια είναι η λύση του προβλήματός μας. Τώρα, όταν εμείς στην καθημερινή μας ζωή ζητούμε το θέλημα του Θεού και λέμε ότι εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, κάθε μέρα, υπάρχουν μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει, ας πούμε, μια πληροφορία, να στο πω έτσι, μέσα στην ψυχή του για το θέλημα του Θεού. Πρώτα απ' όλα, σαν βασική προϋπόθεση είναι να μην πιστεύει ποτέ ο άνθρωπος στο δικό του λογισμό. Δηλαδή να μην πιστεύει σε αυτόν το οποίο νομίζει εκείνος ότι αυτό που κάνουν είναι το θέλημα του Θεού. Άμα ακούσετε κάποιον να πει ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνουν είναι το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει να αρχίσετε να αμφιβάλλετε εάν αυτός ο άνθρωπος είναι υγιής πνευματικά. Ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι είχαν αμφιβολία για το αν αυτό που κάνουν είναι το θέλημα του Θεού, έστω και αν ελάβανα πληροφορία από το Θεό ήδη. Αλλά η πιο ασφαλής οδός ήταν πάντοτε να ερωτήσουν άλλους πνευματικούς πατέρες, να θέσουν τον εαυτόν τους κάτω από την κρίση άλλων ανθρώπων και έτσι να λάβουν από εκεί τη σφραγίδα της γνησιότητος του δρόμου τους. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που είχε την αποκάλυψη του Χριστού, παρόλο που είχε τόσα σημεία για το ότι ο Θεός ήταν μαζί του, εν τούτης χρειάστηκε να πάει να βρει τον Πέτρο, τον Απόστολο, και να βρει και τους άλλους Αποστόλους, να τους εκθέσει τον τρόπο που αγωνίζεται και να λάβει από αυτούς τη σφραγίδα και τη γνησιότητα ότι όντως αυτό που κάνεις είναι καλό. Γιατί λέει ο ίδιος, μήπως εις κενόν τρέχω, μήπως αυτό που κάνω είναι λάθος. Και ξέρετε, όλοι μας πρέπει κατά καιρούς να θέτουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την κρίση, να ερωτούμε τον εαυτό μας και να διαρωτόμαστε, μήπως αυτό που κάνω είναι λάθος. Βέβαια, αυτό που λέω δεν το λέω για να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να μας πιάσει αυτή η ψυχολογική ξεροαναστάτωση. Δεν είναι άγχος. Είπαμε και την άλλη φορά ότι οτιδήποτε δημιουργεί άγχος δεν είναι εκ του Θεού. Αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τίθεται σε υγιή βάση και με υγιή τρόπο. Και να ρωτούμε τους πνευματικούς μας πατέρες και όχι για να μας λένε «Α, μπράβο, καλά κάνεις και καλός είσαι». Όχι. Αλλά για να διορθώνουμε εάν κάπου έχουμε μια έλλειψη. Να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε αυτήν την παρατήρηση. Λέγεται στον βίο του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, αυτού του μεγάλου Αγίου του Σημεών, ο οποίος έζησε στην Συρία, ότι αυτός που ήταν μεγάλος Άγιος και αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό, αποφάσισε κάποτε να κάνει μια παράδοξη άσκηση, που ήταν πρωτοφανής, ήταν πρώτη φορά
που συνέβηκε στην ιστορία της Εκκλησίας. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Πήγε, έκτισε ένα στήλο μεγάλο, ψηλό, και βγήκε πάνω στο στήλο και έκατσε εκεί πάνω και είπε ότι εγώ θα μείνω σε αυτόν τον στήλο χωρίς σκέπη πάνω μου, χωρίς στέγη. Αυτός ο στήλος, ας πούμε ότι είναι κάτι σαν ένα μιναρές, έτσι, ένα πράγμα δηλαδή, όπως πάει πάνω σε ένα τζαμίο μιναρές ή ένα καμπαναριό, ας το πούμε, πέτρες χτισμένες, ψηλές, και ζούσε εκεί πάνω εθέριος, χωρίς στέγη από πάνω του. Όταν έβρεχε βρεχόταν, όταν χιόνιζε τον κάλυψαν τα χιόνια, ο ήλιος τον έκαιγε και τα λοιπά. Έθριος. Οι άλλοι πατέρες είδαν, άκουσαν ότι ο Σιμεών έκανε αυτό το πράγμα και απόρρισαν. Είπαν ότι μα, πρώτη φορά ακούμε αυτήν τον τρόπο της ασκήσεως. Δεν ξανακάμε κάποιος αυτό το πράγμα. Να κλειστούμε μέσα σε σπήλαια, τα ακούσαμε, ξέρω εγώ, χίλια δυο άλλα πράγματα τα ακούσαμε, αλλά αυτόν τον τρόπο δεν τον ξανακούσαμε. Μαζεύτηκαν οι γέροντες της ερήμου και είπαν, πρέπει να κοιτάξουμε εάν αυτό το πράγμα είναι εκ του Θεού ή όχι. Μήπως πλανέθηκε ο αδερφός μας και έκαμε αυτό το επιχείρημα. Και είπαν, εντάξει, θα το ερευνήσουμε, αλλά να δούμε πώς θα καταλάβουμε εάν είναι πλάνη αυτό που κάνει. Πώς θα καταλάβουμε? Και οι πατέρες, έμπειροι και σοφοί, ξέρετε τι κάμαν? Δεν είπαν να κάνουμε προσευχή να μας πληροφορήσει ο Θεός αν ο Σιμεών εμπλανεμένος ή όχι, αλλά είπαν πολύ απλό, θα πάμε και θα του φωνάξουμε από κάτω ότι κοίταξε, αυτό που κάνεις είναι πλάνη, είσαι πλανεμένος, έχασες τα λογικά σου, τρελάθηκες, επαλάβωσες, έλα κάτω γρήγορα και άσε τις παλαβομάρες και τις ανοησίες πίσω και μην ξανακάμεις το πράγμα και να μην ξαναβγείς πάνω στο στήλο. Πράγματι συμφώνησαν και πήγαν και του είπαν έτσι, κατέβα κάτω από το στήλο, είσαι πλανεμένος, αυτές είναι τρέλες, είναι απαλαβομάρες, είναι ανοησίες, δεν τις κάνει λογικός άνθρωπος, τι, ποιος είσαι εσύ που βγήκες πάνω στο στήλο? Και αυτός μόλις άκουσε που του είπαν έτσι, εντάξει πατέρα, ήταν ευλογημένο, ευχαρίστως κατέβηκε. Όταν κατέβηκε του είπαν, πήγαινε ξανά πίσω και αυτό που κάνεις είναι εκ του Θεού. Τι είναι αυτό το πράγμα, το απλό? Εάν ο Σιμεών έλεγε ότι και ποιοι είσαστε εσείς που θα μου πείτε εμένα τι κάνω, ποιος σας έδωκε το δικαίωμα? Εγώ αυτό που κάνω το κάνω γιατί το λέει η καρδιά μου και το κάνω για την αγάπη του Θεού και προσευχήθηκα πριν το κάνω και έχω πληροφορία ότι αυτό που κάνω είναι από το Θεό, και εσείς ποιοι είστε που ήρθε να με συμβουλεύσετε εμένα? Εάν αντιδρούσε κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή ήταν η σφραγίδα της πλάνης του. Το ότι ταπεινώθηκε και επίκουσε και εγκατέλειψε το δικό του θέλημα, αυτή είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού. Και πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος κρατά το θέλημα του και επιμένει στο δικό του, όσο και αν νομίζει ότι αυτό το δικό του είναι κατά Θεόν, δεν είναι κατά Θεόν. Και πρέπει να ρωτήσει πνευματικούς πατέρες άλλους. Πώς ακούμε κάθε μέρα τέτοια? Θυμάμαι μια φορά κάποιος άνθρωπος έκαμνε τον πνευματικό άνθρωπο, δηλαδή έκαμνε τον δάσκαλο, τον αγωνιστή να τρέχει πάνω κάτω στις οικογένειες που είχαν ανάγκη, σε αγρυπνίες, λειτουργίες, τα κηρύγματα, παντού να τρέχει, ξέρω εγώ, να κάνει ό,τι μπορούσε. Ήταν κάτι το καλό. Όμως, με αυτό που έκαμνε, δημιουργούσε πολλά άλλα προβλήματα. Πόσοι πνευματικοί επιχείρησαν να πείσουν αυτόν τον άνθρωπο ότι σταμάτα αυτόν τον τρόπο. Και έλεγαν στον πνευματικό του ή της αυτή, πες του ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Είναι υπερβολικό, δεν είναι καλό. Δημιουργεί άλλα προβλήματα. Και έλεγε ο πνευματικός, μα δεν μπορώ, δεν τον πείθω. Όταν έρχεται να εξομολογηθεί, η εξομολόγηση με αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι εξομολόγηση, είναι πάλι. Πρέπει να παλεύουμε μαζί του να δούμε πώς θα τον πείσουμε. Δεν πείθεται. Δεν ακούει. Δεν ακούει. Το δικό του, αυτό που λέει εκείνος, αυτόν είναι. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι? Και από εδώ είναι η πλάνη. Λες κάποιοι ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό.
επιμένει στο δικό του. Σταμάτα αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, συνήθως αυτό πιάνει τους ανθρώπους της Εκκλησίας από την καλή πλευρά. Δηλαδή είναι η εκ δεξιών πλάνη λεγόμενη. Τώρα εξ αριστερών, δηλαδή αυτά τα χοντρά, λοιπόν κάποιος κλέβει ή έχει παράνομες σχέσεις. Του λες, κοίταξε παιδί μου, είσαι παντρεμένος, δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, δεύτερη γυναίκα. Είναι αμαρτία. Το καταλαβαίνει. Μπορεί να μην μπορεί να το σταματήσει. Αλλά λέει, πράγματι, έναν καλό. Τι να κάνω, προσπαθώ, δεν μπορώ, τέλος πάντων το καταλαβαίνει. Το χειρότερο είναι όταν εκ των δεξιών είναι οι πατέρες, εκ δεξιών πλάνη, που κάποιος άνθρωπος κάνει πράγματα καλά εντός εισαγωγικών, αλλά δεν είναι για να τα κάνει αυτός αυτά τα πράγματα ή δεν είναι της ώρας εκείνης και δεν τον πείθεις να σταματήσει ή να αλλάξει τρόπο. Νομίζει ότι έτσι πρέπει να κάνει. Εκεί πράγματι είναι μεγάλη πλάνη. Τέτοιες πλάνες έχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήλον ου κατ' επίγνωση και αρχίζουν να φωνάζουν, να κάνουν, ξέρω εγώ, να δημιουργούν μια κατάσταση μέσα στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εκ του Θεού. Και δεν φτάνει που δεν το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούν και κανένα. Αυτό είναι σημείο πλάνης, το ότι επιμένει ο άνθρωπος στο δικό του λογισμό. Δεύτερο πράγμα το οποίο δεν αφήνει το Θεό να μας ενεργήσει είναι όταν εμείς έχουμε μέσα μας ιδιοτέλεια. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι θέλημα Θεού, αλλά το θέλουμε γιατί μέσα από αυτό το πράγμα προσδοκούμε κάτι, είτε υλικό, είτε ψυχικό, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή λέμε, να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο στη χώρα, ξέρω εγώ, το μαύρο να πούμε, και πηγαίνοντας εκεί μπορεί να πάρω και μερικά διαμάντια, ας πούμε, από τους μαύρους. Ιδιοτέλεια. Ή θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα και προσδοκώ να μου πούνε ευχαριστώ ή να με δοξάσουν ή να μου δώσουν ένα αξίωμα ή να φανώ ότι έκανα κάτι. Θέλω να πάω να κάνω τον Ιεραπόστολο για να λένε ότι κοίταξε, ας πούμε, τι καλός άνθρωπος επειδή κινδύνευσε και έκανε τον Ιεραπόστολο, θα τον έτρωγαν οι μαύροι και παρατάφτα αυτός διδάσκει το Ευαγγέλιο και δεν φοβόταν. Δηλαδή όταν μέσα στον άνθρωπο δεν υπάρχει καθαρότητα, όταν υπάρχει ιδιοτέλεια, όταν προσδοκά κάτι ο άνθρωπος, εκεί ο Θεός δεν πάει μαζί του. Και ο άνθρωπος τρώει τα μούτρα του, όπως λέμε. Τον αφήνει ο Θεός να πάθει πολλούς πειρασμούς, πολλές ταλαιπωρίες, μέχρι που να ταπεινωθεί, να καθαρίσει η καρδιά του από τις μικρές αυτές ιδιοτέλειες. Εκεί όπου συμπορεύεται το θέλημα του Θεού μαζί με τον άνθρωπο, είναι μόνο όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός σε κάθε θέλημα. Δεν έχει δικό του θέλημα. Δεν περιμένει τίποτα, δεν προσδοκά τίποτα. Είτε τον επενέσουν, είτε τον κατηγορήσουν, το ίδιο πράγμα του κάνει. Είτε τον δοξάσουν, είτε τον ατιμάσουν, το ίδιο. Είτε, ξέρω εγώ, τον κάνουν, ας πούμε, τον πιο ένδοξον άνθρωπο του κόσμου, είτε τον κάνουν τον πιο άσημον άνθρωπο του κόσμου, του είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί όπου υπάρχει αυτή η νέκρωση μέσα στην καρδία των παθών, εκεί πράγματι ενεργεί το θέλημα του Θεού. Εμείς όμως, εντάξει, είπαμε όλα αυτά τα θεωρητικά, τι γίνεται με εμάς όλους? Εμείς που δεν είμαστε ούτε απαθείς, ούτε άνθρωποι, ας πούμε, χωρίς ιδιοτέλειες, ούτε ξέρουμε πολλά πράγματα, με απλά λόγια, η πρακτική πλευρά είναι η εξής. Μαθαίνουμε να αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Και λέμε, κοίταξε, εμείς παρακαλούμε τον Θεό, και λέμε, Θεέ μου, αν γίνει το θέλημά σου για τη σωτηρία μου. Και αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, το δεχόμαστε με τα χαράς ως εχειρός Κυρίου, σαν από το χέρι του ίδιου του Θεού. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλα όσα μας συμβαίνουν, είτε χαρμόσυνα είτε θλιβερά. Τα αξιοποιούμε πνευματικά με υπομονή και προσευχή και δοξολογία του Θεού. Προσπαθούμε να αγωνιστούμε, να έχουμε ακλόνητη πεποίθηση
ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Δεν μας άφησε ποτέ ο Θεός. Δεν πρόκειται να μας αφήσει καμιά φορά. Και προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε ότι το θέλημα του Θεού και η επέμβαση του Θεού αφορά πρωτίστως τη σχέση μας με τον Θεό και όχι τα βιωτικά μας προβλήματα, τα οποία μπορούν και αυτά να αξιοποιηθούν πνευματικά. Και μετά από όλα αυτά τα πράγματα, τότε ερωτούμε και τους πνευματικούς μας πατέρες για να λάβουμε την απάντηση εάν καλώς αγωνιζόμαστε στα πνευματικά θέματα. Δεν ερωτούμε τους πνευματικούς μας, όπως είπαμε, για υλικά πράγματα, έτσι. Αν θα αγοράσουμε σπίτι ή αν θα αγοράσουμε αυτοκίνητο ή αν θα βάλουμε χρήματα στην τράπεζα. Εντάξει, μπορεί αν θέλουμε να ρωτήσουμε μια συμβουλή. Αλλά ερωτούμε για πράγματα τα οποία αφορούν την πνευματική μας ζωή. Τώρα, πότε θα παντρευτούμε και αν θα παντρευτούμε και πού να χτίσουμε σπίτι, αυτά δεν είναι δουλειά του πνευματικού μας. Όταν λέμε να γίνει το θέλημα του Θεού ως στον ουρανό και επί της γης, σημαίνει ότι και εμείς ήδη είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού ό,τι και αν συμβαίνει και όσο και αν μας τυχήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε ότι οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας δεν ετίθεται μπροστά τους θέμα υπάρξεως ή μη υπάρξεως του Θεού. Δηλαδή, δεν ήταν, ας πούμε, τόσο το πρόβλημα και στην καθημερινή μας ζωή ακόμα, υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά έρχεται μπροστά μας περισσότερο πρακτικά το θέμα της παράβασης του θελήματος του Θεού ή όχι. Και κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Λέμε, κάμε αυτό το πράγμα, κάμε αυτή την πράξη. Και λέμε μέσα μας, αυτή η πράξη είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ή αυτή η πράξη είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν εμείς λέμε ότι δεν παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, δεν το παραβαίνουμε οτιδήποτε και αν συμβεί. Αφού είναι εντολή του Θεού, είναι ξεκάθαρη, είναι σαφής, είναι απαράβατη, δεν την παραβαίνουμε. Και αυτό το ότι δεν παραβαίνουμε την εντολή του Θεού μπορεί μερικές φορές να σημαίνει ακόμα και θάνατο. Έτσι να σημαίνει ακόμα και καταστροφή. Και μην νομίζετε ότι αυτό γίνεται τον καιρό των διωγμών. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κάποια γυναίκα είναι έγκυος και έρχονται οι σύγχρονοι μέθοδοι, οι οποίοι πανικοβάλλουν τις γυναίκες κατά 90% μόνο και δεν προσφέρουν πρακτική θεραπεία, και λένε, το μωρό σου είναι μογγολικό, θα το γεννήσεις ή όχι? Τι θα γίνει τώρα? Τέτοια ερωτήματα κάθε μέρα τα ακούμε. Ή ξέρω εγώ, εμπαράλληλα, του λείπει το χέρι του, το πόδι του, είναι παραμορφωμένο το έμβριο. Και τίθεται το ερώτημα στη μητέρα, στον πατέρα, τι θα γίνει το μωρό? Υπάρχει η ευγενική και πολιτισμένη έκφραση διακοπή της κοίησεως. Έτσι. Να κάνουμε απλώς μια διακοπή της κοίησεως, όπως δίνουμε το διακόψιν και έχουμε διακοπή ρεύματος. Έτσι, διακοπή κοίησεως, τι πιο απλό πράγμα. Η έκτρωση δεν είναι, λέγεται, σαν έκτρωση είναι σκληρή λέξη. Ή ξέρω εγώ, αποβολή, πώς τη λέγανε παλιά, ή οτιδήποτε. Ή ακόμα φόνος. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι το οποίο είναι ένα δίλημα, τραγικό δίλημα. Έτσι, οπωσδήποτε, ένας γονιός, μια μητέρα, ένας πατέρας έρχονται σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε ένα φοβερό δίλημα. Τι θα κάνω? Θα φέρω στον κόσμο ένα παιδί τέρας? Θα το βαστάξω? Πώς θα τον αντιμετωπίσουν? Πάλι να το διακόψουν τη ζωή του, να το σκοτώσουν δηλαδή το παιδί τους? Δεν γίνεται. Ή ακόμα φοβερότερο, έρχεται και λέει ο γιατρός ότι κοίταξε, από τα δυο το ένα, ή πεθαίνεις εσύ που είσαι μητέρα ή πεθαίνει το έμβριο. Τι θα κάνεις? Να πεις, τι να κάνω, να πεθάνω εγώ? Όχι. Εντάξει, να κάνω μια αποβολή, εύκολο πράγμα, μια ώρα δουλειά, ξέρω πόση ώρα πάει, μια μέρα. Είναι εύκολη λύση, αλλά θα παραβούμε την εντολή του Θεού? Είναι αυτό ότι
Εντάξει, μπορεί να βρεθούμε, ξέρω αν είμαστε και πριν λίγα χρόνια σε κάποιες χώρες άλλες, εκεί μπορεί να μας ερωτούσε η αστυνομία. Είσαι χριστιανός? Και αν έλεγες ναι, μπορείς να πας στη φυλακή να πας χειρότερα. Ή λίγα χρόνια, λίγες αιώνες πιο παλιά, σημαίνει κατευθείαν θάνατο μαρτυρικών. Αλλά σήμερα δεν είμαστε σε αυτό, εντάξει. Αλλά έχουμε τις εντολές του Θεού. Που οι εντολές του Θεού καμιά φορά είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ή σου λέει κάποιος ότι, κοίταξε, ή δέχεσαι να αμαρτήσεις μαζί μου, έτσι, ένα δίλημα. Μια κοπέλα, πάει ξέρω εγώ κάποιος άλλος κύριος, τη λέει ή δέχεσαι να κοιμάσαι μαζί μου ή θα αυτοκτονήσω. Ή θα σε σκοτώσω. Τι θα κάνεις? Θα πεις τι να κάνω, να αυτοκτονήσεις, κρίμα, να μην αυτοκτονήσεις. Εντάξει, υποχωρήσουμε, να με σκοτώσεις, και αυτό ο φόβος. Υποχωρούμε. Μα άραγε μπορούμε να υποχωρούμε? Δεν μπορούμε. Εδώ είναι που είναι θέμα πραγματικά και πίστεως, αλλά και αυτό που λέμε στην προσευχή μας, να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Όπως γίνεται με άγιον τρόπο από τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, έτσι να γίνεται και με άγιον τρόπο από τους ανθρώπους. Όμως δυστυχώς πρέπει να ξέρετε ότι εάν αποφασίσουμε στη ζωή μας να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού, τότε δεν θα είναι η ζωή μας τόσο αθόσπαστη, αλλά θα είναι πολύ δύσκολη και καμιά φορά μπορεί να είναι και τραγική, διότι το θέλημα του Θεού είναι σαφές και δεν θα μας επιτρέψει να βγούμε από το θέλημα του Θεού. Η πρόκληση είναι πάντα δίπλα μας. Η εύκολη λύση είναι να παραβούμε το θέλημα του Θεού. Είναι η εύκολη λύση. Έλεγε και κάποιος καθηγητής μας στο πανεπιστήμιο, αν ήσουν υπηρέτης του Χίτλερ και του έπαιρνες κάθε πρωί το γάλα, ας πούμε, στο τσάι, μες στο δίσκο, θα του βάλες ένα χαπάκι στριχνή να πάει στο καλό να συγχάσει ο κόσμος, πουλό του? Τι θα έκανες? Θα έλεγες, κοίταξε, ένα χαπάκι, τι είναι, ας πούμε. Και έστω και τέλειωνε. Να γλιτώσει ο κόσμος. Πόσους χιλιάδες ανθρώπους σκότωσε αυτός ή έκαμε, ξέρω εγώ, αν έκαμε όντως ο άνθρωπος κιόλας. Αυτά όλα τα κακά που του καταλογίζουν. Αλλά αν μπορούμε το κάνουμε, δεν μπορούμε. Υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Και αυτά τα όρια είναι εντολές του Θεού. Οι οποίες εντολές του Θεού δεν είναι οι νόμοι που αποφάσισε ο Θεός να μας κάνει για να μας κλείσει την ελευθερία μας, αλλά είναι αυτά τα οποία συνιστούν τον άνθρωπο σαν παιδί του Θεού, σαν τέκνο του Θεού. Και είναι φυσικά αποτελέσματα, είναι πράγματα τα οποία συνιστούν τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι εντολές του Θεού. Είναι όπως εντολές ενός γιατρού. Ένας γιατρός όταν δίνει εντολές, δεν είναι γιατί, ξέρω εγώ, θέλει να δεσμεύσει την ελευθερία του αρρώστου, αλλά διότι χωρίς αυτές τις εντολές δεν θα υπάρξει θεραπεία. Είναι δηλαδή ιατρικές συνταγές οι εντολές του Θεού. Είναι πνευματικές ιατρικές συνταγές τις οποίες δίδει ο Θεός για την πνευματική υγεία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εμείς πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει την δύναμη και την διάκριση ώστε να καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς θα το εφαρμόσουμε, αλλά και την δύναμη να το εφαρμόσουμε. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν στη ζωή μας και θα υπάρξουν στη ζωή μας στιγμές, δευτερόλεπτα, ξέρετε, που όλα μπορεί να εξαρτηθούν από ένα ναι και ένα όχι. Το είπαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Θα υπάρξει ίσως στιγμή της ζωής μας που όλη η σχέση μας με τον Θεό θα είναι ένα ναι ή ένα όχι, όπως είναι και στους μάρτυρες. Και αυτό το ναι και το όχι θα καθορίσει τη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο και στην αιωνιότητα. Και θα νομίσουμε ότι εάν μπούμε ναι στο θέλημα του Θεού, θα την ακθούν όλα στον αέρα, όλα στον αέρα. Όλοι μας ήρθαμε στις τέτοιες ώρες, ξέρετε, νομίζω και εσάς, ο καθένας στη δική σας ζωή, αλλά βλέπω, να σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου ζωή. Όταν, ας πούμε, εγώ ερωτήθηκα από τους γονείς μου, θα γίνεις μοναχός, και έλεγα τώρα, εάν πω ναι,
είναι σαν μια βόμβα που τεινάζει όλο το σπίτι στον αέρα. Αν πω όχι, όλα θα πάνε πολύ καλά. Θα με στείλουν στην Αγγλία να σπουδάσω, θα μου αγοράσουν αυτοκίνητο, θα μου βρουν μια καλή κοπέλα να παντρευτώ. Θα πάνε όλα πολύ καλά, αλλά θα τεινάχτω εγώ στον αέρα. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και είναι ένα ναι και ένα όχι. Ή λέω ναι και γίνονται γυαλιά καρφιά όλα εδώ μέσα και να δούμε αν θα βγω και ζωντανός, ή εγώ ή αυτή, ή αν πούμε όχι, θα πάνε όλα καλά. Αλλά έλεγε ο Γέρος Σοφρόνιος ένα ωραίο παράδειγμα, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε μία άβυσσο και είναι, σκεφτείτε τον εαυτό μας, να πούμε, στο χείλος μιας αβύσσου και είναι χάος από κάτω, σκοτεινόν έρευος, χάος, απίθμενο χάος. Και λες τώρα ότι πρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον χάος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να πηδήσουμε στο χάος αυτό. Ή κάνω ένα βήμα πίσω και έχω μια ώρα πολυθρόνα και περνώ όλα καλά, αλλά δεν είναι θέλημα Θεού. Οπότε αν κάνεις το σταυρό σου και λες «Θεέ μου, βοήθησέ με» και παίρνεις ένα σάλτο και δίνεις μέσα. Αλλά τη στιγμή που πετάχτηκες, αμέσως επάτησες και κατάλαβες ότι το χάος ήταν ψεύτικο. Διότι αμέσως βρήκες βάση και στάθηκες. Επέρασες όμως την αγωνία του χάους, έζησες την αγωνία εις το έπακρο. Εδώ είναι που πραγματικά γίνεται το θαύμα της επεμβάσεως του Θεού. Βλέπετε ο Θεός πως πολλές φορές τους Αγίους τους έφερε σε τραγικά ερωτήματα. Τον Αβραάμ, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της πίστεως, βλέπετε, του είπε, ήταν στήρος ο Αβραάμ, χρόνια, 90 χρονών πόσον ήταν, του λέει ο Θεός θα σου δώσω παιδί, τον Ισαάκ. Του το έλεγε χρόνια αυτά τα πράγματα. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα. Το βγάζει ο Θεός έξω, του λέει κοίταξε, μέτρα τα άστρα του ουρανού και όσα είναι τα άστρα του ουρανού, έτσι θα είναι η απόγονή σου. Και θα ευλογήσω τους απογόνους σου όλους και θα σου δώσω παιδί. Περνούσα χρόνια τίποτα. Και αυτός παρέμεινε πιστός στον Θεό. Γίνεται 90 χρονών η Σάρα, ξέρω πόσο ο Αβραάμ πιο μεγάλος, και χωρίς να υπάρχει η φυσική, ας πούμε, συνέχεια, γεννάται το παιδί του, ο Ισαάκ. Και το γεννά και κάνει χαρές και πανηγύρισε και πράγματα και ο Θεός του δίνει χίλιες υποσχέσεις ότι θα ευλογήσω τον κόσμο όλο δια του Ισαάκ, του παιδιού σου, του αγαπητού, του παιδιού σου, του μονάκριμου, όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν μεγαλώνει ο Ισαάκ, του λέει ο Θεός, κοίταξε, θα πιάσει το παιδί σου, και λέει συνέχεια και η Γραφή, τον ιό σου, τον μονογενή, τον οποίο αγάπησες, τον Ισαάκ, θα τον πάρεις, θα τον φέρεις πάνω στο βουνό και εκεί θα τον θυσιάσεις, θα τον σφάξεις. Και γίνεται, και ο Ισαάκ επίκουσε στο Θεό. Δεν είπε, μα τι μου έλεγες τόσα χρόνια, ψέματα, πού είναι οι ευλογίες που μου είπες, πού είναι χιλιάδες απόγονοι που μου είπες, γιατί μου έδωσε τον το παιδί. Τον πήρε, το φόρτωσε μαζί του, του πάει στο βουνό, μαζεύουν τα ξύλα και έλεγε το παιδί, «Πάτερ, πού είναι αυτό που θα θυσιάσουμε» και του λέει, «Ο Θεός, παιδί μου, έχει ο Θεός την προνοιά του, ξέρει ο Θεός τι θα κάνει». Και πιάνει το παιδί, το δίνει χέρια-πόδια, έτσι, σαν ένα πρόβατο, βάζει τα ξύλα, ετοιμάζει το βωμό, το βάζει το παιδί πάνω και πιάνει το σπαθί και έτοιμος να σφάξει το παιδί του, υπακούοντας την εντολή του Θεού. Δεν έβαλε τη λογική μπροστά να πει, μα τι πάω να κάνω, ένα παιδί που μου έδωσε να το σφάξω εγώ ίδιος, ας το σφάξει κάποιος άλλος, τι είναι το πράγμα. Και μόλις ήταν έτοιμο να κατεβάσει το ξύφος, αμέσως άγγελος Κυρίου τον εσταμάτησε. Ουσιαστικά όμως ο Αβραάμ εβίωσε όλη αυτή την πορεία αυτής της τραγωδίας να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλό όπως το λέει η Γραφή και όπως το οδηγούμαστε εμείς σαν παραμυθάκι. Ήταν μια τραγωδία ολόκληρη. Η αγωνία φοβερή. Το πώς θα έκαμε αυτό το πράγμα το οποίο ήθελε ο Θεός. Αυτήν την αγωνία την βίωσαν όλοι οι Άγιοι. Όταν ήρθε η ώρα να απαντήσουν το ναι και το όχι στη ζωή τους, εβίωσαν όλη την αγωνία της απώλειας, της αβύσσου, του χάους. Και όμως
είπαν αυτόν τον ναι, και έτσι λέγοντας τον ναι, αμέσως ο Θεός επενέβηκε. Και οι Άγιοι δεν το κάνουν για να επέμβει ο Θεός, όχι, για αυτούς ήταν ήδη τελειωμένο, είτε επενέβαινε είτε όχι, η απόφαση ήταν ηλυμένη. Είναι τεράστιο θέμα αυτό το θέμα του θελήματος του Θεού, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλον τον άνθρωπο σε όλη τη ζωή. Αλλά όμως εμείς να ξέρουμε με απλά πράγματα, να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να παρακαλούμε τον Θεό να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει και να έχουμε πίστη στην αγάπη του Θεού. Γιατί αν δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, τότε μπαίνουν πολλές αμφιβολίες και μετά χάνουμε την ειρήνη μας. Και το πρόβλημα σήμερα του κόσμου που έχασε την ειρήνη του και γέμωσε άγχος και τον έπιασε μια αγωνία για το παρόν και για το μέλλον και για τα όλα αυτού, είναι διότι ακριβώς απόλεσεν αυτήν την ελπίδα, απόλεσεν την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Εάν έχουμε την αίσθηση της αγάπης του Θεού, τότε τι μπορεί να ταράξει την ψυχή μας? Τι να μας ταράξει? Ούτε θάνατος, ούτε πλούτη, ούτε δόξα, ούτε μέλλον, ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε τίποτα δεν μπορεί να ταράξει την ψυχή μας, γιατί έχουμε βεβαία την ελπίδα ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και μας αγαπά. Και ακόμα δεν θέλουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς ούγαρ έχουμε όδε μένουσαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Επιζητώντας τη μέλουσαν πόλη του Θεού, τότε το άγχος και η αγωνία μειώνονται. Γιατί ξέρουμε ότι τα παρόντα είναι μη μένοντα, είναι πρόσκαιρα. Αλλού είναι τα αιώνια και τα μόνιμα. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και έτσι να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.